Σήμερα θα ανοίξουμε τον κύκλο των συζητήσεων ξεκινώντας από τον κύριο Χρήστο Κολοβό, ο οποίος είναι μηχανικός μεταλλείων, μεταλλουργός, μηχανικός διδάκτορας στο Εθνικό Μετσόβιο, τέως διευθυντής του κλάδου μεταλλευτικών μελετών και έργων της ΔΕΗ, παρακαλώ πολύ, στο πιο κάποτε, το πιο κρίσιμο κομμάτι ενεργειακά της χώρας, στο λιγνητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Και επειδή ένας ακροατής, έτσι θα ξεκινήσω με τον κύριο Κολοβό, στα βαθιά, ρώτησε, ο κύριος Ταμπολής την Παρασκευή στις αντιθέσεις κλείνοντας, είπε, λέει, κάτι εύστοχο. Πόσο αγοράζει από τον εαυτό της η ΔΕΗ αυτές τις μέρες το λιγνίτι, γιατί έχω μια υποψία ότι τον αγοράζει εκεί γύρω στα 600 ευρώ, δηλαδή παρασέρνοντας και τους άλλους προς τα πάνω. Κύριε Κολοβέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Εσείς ξέρετε πόσο αγοράζει η ΔΕΗ από τον εαυτό της το λιγνίτι αυτές τις μέρες? Η ΔΕΗ αγοράζει από τον εαυτό της στην μέση τιμή ημέρας που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας. Μέση τιμή ή την ανώτερη τιμή και το σμπρώχνει προς τα πάνω? Από όσο ξέρω εγώ είναι η μέση τιμή που είναι στις μέρες που ήταν για δύο ώρες στα 600 ευρώ η μέγιστη τιμή. Η μέση τιμή ημέρας ήταν στα 426,90, στα 427 ευρώ. Επομένως αγοράζει στα 427 ευρώ κατά, από όσο ξέρω εγώ. Μάλιστα. Άρα δεν το αγοράζει ακριβά παρασέρνοντας και τους άλλους. Ακριβότερα μάλλον. Να το πω έτσι. Σωστά? Η διαφορά είναι ότι ο λιγνίτης κοστίζει πολύ λιγότερα και όταν κανείς βλέπει τιμές 427 για το λιγνίτη μόνο να γελάει μπορεί, διότι δείχνει ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προφανώς δεν κάνει τη δουλειά της. Το Υπουργείο προφανώς δεν κάνει τη δουλειά του, η κυβέρνηση προφανώς δεν κάνει τη δουλειά της και τον λογαριασμό καταλήγουμε να τον πληρώνουμε όλοι μας. Μισό λεπτό, τι εννοείται ότι γελάει, γιατί εσείς είστε από τους ανθρώπους που ξέρει από την καλή και από την ανάποδο το λιγνίτη. Τι εννοείται δεν είναι αυτή η αξία του, γιατί θα σας πει κάποιος, μα αφού πληρώνουμε και το καπέλο του ρήπου, δεν φτάνει τόσο? Πρώτον, το διοξίδιο δεν είναι ρήπος, είναι το αέριο της ζωής. Είναι αέριο του θερμοκηπίου. Άλλο ρήπος, άλλο αέριο του θερμοκηπίου. Ρήπος είναι το διοξίδιο του θείου, είναι τα αιωρούμενα σωματίδια. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι αέριο του θερμοκηπίου. Να το διαχωρίζουμε. Ωραία. Επιστημονικά, αλλά πρακτικά δεν πληρώνουμε. Είναι άλλο από φόρος τον οποίο έχουν βάλει για να κάνουν την ενέργεια από λιγνίτη πιο ακριβή, έτσι ώστε να εμφανίσουν ανταγωνιστικό το φυσικό αέριο και τις δίθεν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου το μόνο ανανεώσιμο που υπάρχει είναι ο αέρας και ο ήλιος και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι καθόλου ανανεώσιμα. Μάλιστα. Όμως κύριε Κολοβέ, αυτό το διάστημα, όπως το ξέρετε καλύτερα από εμένα, ούτε το φυσικό αέριο μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στην πραγματική τιμή του λιγνίτη, χωρίς το φόρο, πόσο δηλαδή θα στοίχιζε? Χωρίς το φόρο θα ήταν στις τάξεις των 45-50 ευρώ η μεγαβατόρα. 45 με 50 ευρώ η μεγαβατόρα. Με το φόρο πόσο φτάνει? Με το φόρο θα πρέπει να προσθέσουμε περίπου μια μισή φορά το δικαίωμα του διοξίδιου του άνθρακα. Το διοξίδιο του άνθρακα σήμερα το πρωί ήταν στα 78-78,5 ευρώ τον τόνο. Να βάλουμε 120 ευρώ θα πάμε στα 170-180 ευρώ το πολύ. Μέχρι τα 420 λοιπόν? Μέχρι τα 420 ρωτήστε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, την κυβέρνηση. Μάλιστα. Διότι το λογαριασμό τον πληρώνουμε όλοι μας. Βεβαίως, αλλά επειδή εσείς το κατέχετε, προσπαθώ να το καταλάβουμε και εμείς, έτσι, οι υπόλοιποι που σας ακούμε αυτή τη στιγμή. Άρα, αν ο λιγνίτης υπήρχε στην πραγματική τιμή, λέτε ότι δεν θα είχαμε αυτούς τους εξωφρενικούς λογαριασμούς? Βεβαίως δεν θα είχαμε. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν θα είχαμε αυτούς τους εξωφρενικούς λογαριασμούς αν είχαμε ελληνικό φυσικό αέριο, αυτό που υπάρχει νότια της Κρήτης. Και το οποίο οι κυβερνήσεις δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να το εξορίξουν. Οχ, τώρα μας πατήσατε τον κάλο εδώ, οφείλω να το πω, κύριε Κολοβέ μου. Λοιπόν, είμαστε σε μια ιδιόμορφη κατάσταση και προπολέμου, αλλά πυροδοτούμενη περαιτέρω στη διαδικασία του πολέμου. Τα πάντα έχουν εκρηκτική άνοδο και πολύ περισσότερο για χώρες, καλά το είπατε εσείς, που ενεργειακά είναι εξαρτώμενες. Είναι η πατρίδα μας εξαρτώμενη? Η πατρίδα μας είναι απείρως εξαρτώμενη. Διότι οι κυβερνήσεις φρόντισαν να κλείσουν, οι κυβερνήσεις μετά το 2010 φρόντισαν να κλείσουν τον πιο πολύτιμο ενεργειακό πόρο της χώρας, τον λιγνίτη, τον δικό μας μαύρο χρυσό που μας έχει ξελασπώσει επί δύο γενιές Ελλήνων και στις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις και να αντικαταστήσουν τον λιγνίτη με φυσικό αέριο. Αυτά τα περί ΑΠΕ είναι ανέκδοτο για αφελείς. Μάλιστα. Τώρα πείτε μου κάτι. Το τελευταίο διάστημα, ανάγκα βία και θεοί πείθονται,
ακούγεται ότι στο περίφημο ενεργειακό μείγμα της χώρας μπήκαν και οι λιγνίτες. Και με το που μπήκαν σε ένα ποσοστό γύρω 15 με 20% συγκρατήθηκε κάπως ή ούτως ή άλλως ψηλή τιμή και την εξηγήσατε γιατί και με το λιγνίτη οι τιμές είναι ψηλά. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι λιγνίτες ανέβασαν φορτία όταν σταμάτησε να φυσάει στην Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη. Μειώθηκε η απόδοση των αιωλικών εκεί και ξαφνικά στις 2 Μαρτίου ξεκινήσαμε να κάνουμε εξαγωγές ενέργειας. Για να κάνουμε εξαγωγές ενέργειας, ναι, μεν ανεβάσαμε λίγο τη συμμετοχή του λιγνίτη, όχι όσο θα μπορούσε να είναι, διότι κάποιες μονάδες εξακολουθούν να είναι σβηστές. Κυρίως όμως συνεχίσαμε να καίμε φυσικό αέριο σαν να μην υπάρχει αύριο. Μισό λεπτό. Την ώρα που η τιμή του φυσικού αερίου είχε φτάσει στα ουράνια. Μισό λεπτό, να το καταλάβουμε αυτό που λέτε. Δηλαδή, το φυσικό αέριο που εμείς εισαγάγαμε, μετά το εξαγάγαμε. Εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλεκτρόνια της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν χρώμα. Εξάγουμε ρεύμα από λιγνίτη, από φυσικό αέριο, από τη ΣΑΠΕ, ανάλογα με τη συμμετοχή του κάθε καυσίμου στο ενεργειακό μείγμα. Στην προκειμένη περίπτωση εξαγάγαμε λοιπόν και ρεύμα από λιγνίτη. Και από λιγνίτη και από φυσικό αέριο. 48-49% ήταν το φυσικό αέριο, 15-16-18% ήταν ο λιγνίτης. Αυτή την αναλογία εξάγουμε ρεύμα. Άρα δεν μπήκε για τις δικές μας ανάγκες, λέτε? Όχι, βέβαια. Με συγχωρείτε, έχω μπερδευτεί λίγο, κύριε Κολοβέ, αν θέλετε να είστε λίγο πιο αναλυτικός, γιατί ειλικρινά δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έτη περαιτέρω, σε αυτό συμφωνούν όλοι, και οι πολιτικοί, ενεργειακό θέμα. Σωστά. Σωστά. Στη φάση που έχουμε ενεργειακό θέμα, εμείς εξάγουμε πριν τακτοποιήσουμε πρώτα τα του οίκου μας, να το πω έτσι. Εμείς κάναμε εξαγωγές στο διάστημα 2 με 12 Μαρτίου, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία του ΑΔΜΙΕ. Στο διάστημα αυτό τα αιωλικά της Γερμανίας είχαν μειωθεί πάρα πολύ και σήμερα το πρωί τα βλέπω ξανά να μειώνονται, οπότε να δούμε αν θα ξανακάνουμε εξαγωγές. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, ποια θα ήταν η σωστή στην παρούσα συγκυρία, ας αφήσουμε το μεγάλο παράθυρο, δράση κατά τη γνώμη σας που θα συμπίεζε και αυτό που υφίστανται τα ελληνικά νοικοκυριά και βεβαίως και οι ελληνικές επιχειρήσεις, κατά βάση μεσαίες, μικρομεσαίες, δεν μιλάω για κολοσσούς, οι οποίες καλούνται και αυτές να πληρώσουν 4 και 5 φορές πάνω το λογαριασμό, συνεπεί αυτού να κλείνουν οι κτηνοτρόφοι, να μην πω τώρα και οι αγρότες τι γίνεται και... Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσουμε λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες? Αυτή τη στιγμή η μόνη δράση που θα μπορούσε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά θα ήταν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν έχουν γίνει επενδύσεις για πολλά χρόνια στα δίκτυα της διανομής και το δίκτυο δεν αντέχει τα φορτία που θα διαμορφωθούν από την έγχυση της ενέργειας των φωτοβολταϊκών στις στέγες. Γι' αυτό και βλέπετε διαρκώς να εγκαθίστανται τεράστια φωτοβολταϊκά σε χωράφια και σε βοσκότοπους, τα οποία συνδέονται απευθείας στο δίκτυο της υψηλής τάσης. Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες θα συνδεθούν αναγκαστικά στο δίκτυο της χαμηλής τάσης, το οποίο δεν αντέχει αυτά τα φορτία. Και βλέπετε τον ΔΔΕ να λέει ότι το δίκτυο είναι κορεσμένο και δεν μπορούμε να δώσουμε. Και αυτή θα ήταν η μόνη δράση στην παρούσα φάση που και δουλειές θα έφερνε στους Έλληνες και εξοικονόμηση συναλλαγματική θα είχαμε και θα ανακούφιζε και τα νοικοκυριά από τους... Όχι όλα τα νοικοκυριά βεβαίως, όσο θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, διότι δεν μπορούν όλα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Στην παρούσα φάση η αύξηση στο ενεργειακό μείγμα του λιγνίτη εσωτερικά, εγχώρια, θα ήταν μια λύση με βάση την τιμή που έχει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο στα διεθνή χρηματιστήρια που για μας, καλά το είπατε εσείς, δυστυχώς είναι εισαγόμενο, γιατί ποτέ δεν σκύψαμε πάνω από το δικό μας φυσικό αέριο που θα μας τύχιζε πολύ φθηνότερα? Κοιτάξτε, από όσο ξέρω εγώ, η μέση τιμή ημέρας διαμορφώνεται από την τελευταία μονάδα που μπαίνει στο σύστημα και η τελευταία μονάδα στις παρούσες συνθήκες θα είναι πάντα μια μονάδα φυσικού αερίου στην πανάκριβη τιμή που έχει το φυσικό αέριο. Α, μάλιστα. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι από λιγνίτη. Συνεπώς, επειδή οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει να κλείσουν τις λιγνητικές μονάδες και να μην επενδύσουν σε σύγχρονες λιγνητικές μονάδες με σύστημα συλλογής του διοξιδίου του άνθρακα, αν αυτό είναι που μας ενοχλεί, ή μετατροπής του διοξιδίου του άνθρακα σε άλλα προϊόντα άνθρακα με τεχνολογίες που έχουν ανακοινωθεί και υπάρχουν και στην Ελλάδα εδώ και χρόνια,
δεν έχουμε αρκετό λιγνίτη ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Πριν από 15 χρόνια, όταν, 17 χρόνια, όταν κάναμε την Ολυμπιάδα του 2004, ο λιγνίτης κάλυψε το 65% των αναγκών. Μάλιστα. Και θα μπορούσε τέτοιο εργοστάσιο, δεν υπάρχει σύγχρονο λιγνίτη στη χώρα? Τέτοιο εργοστάσιο κάνουμε αυτή τη στιγμή, ναι, την Πτολεμαϊδα 5, την νέα λιγνητική μονάδα, η οποία θα ξεκινήσει δοκιμές με λιγνίτη μέσα στο 2022. Ναι. Και θα καταργηθεί το 2020. Το οποίο έχουν ετοιμάσει ήδη από χρόνια σχέδιο να το καταργήσουν και στο ίδιο οικόπεδο μέσα να βάλουν μικρές μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες θα ανεβοκατεβάζουν φορτία παρακολουθώντας την τυχαιότητα της λειτουργίας των αιωλικών. Μάλιστα. Άρα πρακτικά φτιάχνουμε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο σε χρόνο ντετέ το εγκαταλείπουμε και εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν μικρότερες μονάδες εισαγόμενου φυσικού αερίου. Καλά το λέω? Πολύ καλά το λέτε, διότι είναι πάρα πολύ απλό. Εάν δεν καίμε λιγνίτη, θα καίμε φυσικό αέριο. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Ρωτάνε εδώ ο ακροατές, θα μπορούσε ο λιγνίτης με τις σύγχρονες τεχνολογίες να λειτουργήσει και για τη θέρμανση απευθείας? Ναι, φυσικά. Η Πτολεμαϊδα, η Κοζάνη, το Αμίντεο και η Μεγαλόπολη ζεσταίνονταν για χρόνια με τον ατμό που παράγουν τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα. Κύριε Κολοβέ, λέει ο Βασίλης, γιατί εμείς εγκαταλείπουμε άρον-άρον το λιγνίτη όταν η Πολωνία, η Γερμανία και άλλες χώρες το ξανανοίγουν? Τώρα πατάτε το δικό μου καλό, κύριε Σαχένη, διότι σήμερα το πρωί η Γερμανία παίρνει 14.000 ΜΒ, αυτή την ώρα που μιλάμε παίρνει 14.000 ΜΒ από τον δικό της λιγνίτη και εμείς παίρνουμε 1.200 ΜΒ, αντί 1.300. Παίρνει επίσης η Γερμανία και 12.000 ΜΒ από εισαγόμενο λιθάνθρακα, που δεν έχει λιθάνθρακα η Γερμανία και τον εισάγει εξ ολοκλήρου και μάλιστα ένα μέρος το εισάγει και από τη Ρωσία. Κατά τα λοιπά κάνει κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία. Μάλιστα. Καλά. Αν λοιπόν αθροίσετε αυτά τα δύο νούμερα, μιλάμε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε και οι 26.000 ΜΒ από λιγνίτη και εμείς και έμε 1.300 για να σώσουμε τον πλανήτη. Τόσο απλά. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Έχω ένα ερώτημα λίμνιας και κατάγομαι από Φλόρινα και έχω μια εικόνα σχετικά καλή από τα λιγνητορυχεία. Ξέρει να μας πει ο κύριος Κολοβός γιατί ενώ μπορούσαν όλα τα ορυχεία στη Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα, Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Αμίντεο, να υπερπαράγουν λιγνίτη, γιατί εμείς επί χρόνια εισαγάγουμε λιγνίτη από τα Σκόπια? Από τα Σκόπια δεν εισάγουμε λιγνίτη, εισάγουμε ηλεκτρισμό. Ναι. Λιγνίτη είχαμε εισάγει στο παρελθόν από τη Βουλγαρία. Είχαμε εισάγει και λιθάνθρακα από την Ουκρανία. Προκειμένου να μην βγάλουμε τον δικό μας λιγνίτη στην περιοχή της Φλόρινας και να μην τροφοδοτήσουμε τον ΑΕΣ Μελίτης, την τότε πριν από 10-15 χρόνια την πιο σύγχρονη μονάδα της χώρας, επειδή η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της χώρας έμπαινε πρώτη στο σύστημα και εκτόπιζε μονάδες φυσικού αέριου. Είμαι αρκούντος σαφής. Σαφέστατος. Άλλος φίλος, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, λέει, κύριε Κολοβέ. Επιτέλους, κάποιος που κατέχει το θέμα και ακούμε και 5 πράγματα της προκοπής. Άκουσα τον Υπουργό Ανάπτυξης να λέει σήμερα το πρωί ότι δεν κλείσαν το λιγνίτη παρά μόνο μια μονάδα. Και μάλιστα συμπλήρωσε ο Υπουργός Ενέργειας λέγοντας ότι κλείσαν μονάδες που ήταν πολύ παλιές. Ισχύει αυτό που λένε ότι είχαμε πάρα πολύ παλιές προβληματικές μονάδες και ότι ο ελληνικός λιγνίτης, έτσι είπε ο Υπουργός, λέει, ενέργειας, έχει μικρή απόδοση και άρα δεν συμφέρουν άλλα όπως τα φωτοβολταϊκά? Λοιπόν, το πρόβλημα της χώρας είναι η πλήρης πλέον αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική αντικατάσταση του λιγνίτη με φυσικό αέριο που την ανακοίνωσε τον Οκτώβριο 2010 ο τότε Υφυπουργός Ενέργειας ο Μανιάτης στη Βουλή. Και την πολιτική αυτή την υπηρέτησαν με συνέπεια η κυβέρνηση Σαμαρά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την αποτελείωσε. Σε ό,τι αφορά την θερμική περιεκτικότητα του λιγνίτη, το ενεργειακό περιεχόμενο του ελληνικού λιγνίτη, η απάντηση είναι ότι επί 60 χρόνια τον καίμε τον ελληνικό λιγνίτη, τον φτωχό, τον πανφτωχό, και δεν μας ενόχλησε σε τίποτα το ότι είναι φτωχός. Τώρα θυμηθήκαμε ότι είναι φτωχός. Αυτό είναι ένα παραμύθι που μας το έλεγαν εδώ και 20-25 χρόνια αυτοί που ήθελαν να εισάγουν λιθάνθρακα στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο, προκειμένου να έχουν δουλειά τα καράβια των εφοπλιστών που θα μετέφεραν τον λιθάνθρακα
και προκειμένου να παίρνουν και τζάμπα μέσω της ΔΕΗ, κάποια τσιμεντάδικα, λιθάνθρακα που θα ερχόταν για τις ανάγκες της ΔΕΗ και θα τον έπαιρναν τσιμεντάδικα για δικές τους ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τις μονάδες που έχουν μεγάλη ηλικία, να διευκρινίσω ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ο ΑΕΣ Αμιντέο που μπήκε σε λειτουργία στο τέλος της δεκαετίας του 80, συνεπώς δεν έχει ακόμα ούτε 40 χρόνια, όταν αυτές οι μονάδες έχουν μια διάρκεια ζωής 50 χρόνια περίπου. Mm. Στη Γερμανία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μονάδες σε λειτουργία, μονάδες λιγνίδι άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι σύμπαντες στο πολιτικό σύστημα ή δεν έχουν αντιληφθεί ή σπεύσαν πρώτοι και καλύτεροι σε μια εποχή που τα ενεργειακά ήρθαν τούμπα. Πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο περαιτέρω. Από πριν ήταν, αλλά ήρθαν τούμπα πλήρως. Καλά το καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει το παραμύθι της δίθεν κλιματικής κρίσης που είναι πολιτικό κατασκεύασμα. Είναι άλλο πράγμα η κλιματική αλλαγή και άλλο πράγμα η κλιματική κρίση. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στο πολιτικό κατασκεύασμα της κλιματικής κρίσης. Και θα θυμάστε ίσως ότι όταν έγιναν οι πλημμύρες της Μάνδρας μας έλεγαν ότι οφείλονται στην κλιματική κρίση. Σήμερα το πρωί διάβαζα ότι 21 κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες της Μάνδρας θα περάσουν το κατόφλι των δικαστηρίων και αναρωτιέμαι, αν ήταν κλιματική κρίση, γιατί κατηγορούνται οι 21 άνθρωποι? Μάλιστα. Άλλος φίλος, κύριε Κολοβέ, συγχαρητήρια, λέει, επιτέλους ακούμε μερικές αλήθειες. Άλλος φίλος εδώ, Δημήτρης, υπάρχει τεχνολογία σήμερα που με κάποιο κόστος θα μπορούσε ο λιγνίτης να γίνει περισσότερο, με πολλά εισαγωγικά το βάζει εδώ ο φίλος, ας το πούμε πράσινος που είναι της μοδός, από την εξόρυξη έως την καύση του? Πράσινος με ποια έννοια? Πιο οικολογικός, πιο φίλιος στο περιβάλλον, αυτό φαντάζομαι εννοεί. Κοιτάξτε, διαχρονικά η κάθε νέα μονάδα που γινόταν μείωνε και τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Η πόλη της Πτολεμαΐδας για χρόνια είχε δίπλα της τον παλιό ΑΕΣ Πτολεμαΐδας. Από τη δεκαετία του 59 είχε τον ΑΕΣ Λιπτόλ, από τη δεκαετία του 60 είχε τον ΑΕΣ Πτολεμαΐδας. Ο παλιός ΑΕΣ Πτολεμαΐδας έβγαζε πολύ πράγμα στην ατμόσφαιρα, να το πω έτσι απλά. Αλλά η πόλη της Πτολεμαΐδας μεγάλωσε και ο πληθυσμός αυξήθηκε χάρη ακριβώς στην ύπαρξη του ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, των λιγνητορυχείων, χάρη στην ύπαρξη της βιομηχανίας αζωτούχων λιπασμάτων που υπήρχε δίπλα στην Πτολεμαΐδα. Και σήμερα η πόλη της Πτολεμαΐδας συρρυκνώνεται ακριβώς λόγω της έλλειψης του λιγνίτη. Μιας και μου το είπατε, Δράτο, με τις ευκαιρίες, στείλουμε χαιρετίσματα στους καλούς μας φίλους, τον Γρηγόρη, τον Μαυρίδη, τον Νίκο, τον Ντάγκα και τον Ιορδάνη, τον Παπουτσί, εκεί τους Πτολεμαϊδιώτες, τα καρδάσια που τα λένε, που λένε τον καημό τους. Άρα λέτε, δεν είναι έτσι όπως τα διαβάζουμε τα πράγματα πολλές φορές. Λέει εδώ η Φιγένια, καλημέρα, λέει, άκουσα τον κύριο Κολοβό, αυτό που με την ενέργεια πρώτα την εξάγουμε και μετά ενδιαφερόμαστε μετά του οίκου μας, μου θυμίζει τη γιαγιά μου που μαγείρευε, πήγαινε σκουτελικό και μετά τρώγανε εκείνη ο παππούς και τα παιδιά της ανέμενε φαγητό. Ρωτάει άλλος φίλος, κατά τη γνώμη σας υπάρχει μια εξήγηση γιατί η ΔΕΗ πυροβολά τα πόδια της σε αυτή την κατάσταση? Την ενεργειακή. Η ΔΕΗ δεν πυροβολεί τα πόδια της. Η ΔΕΗ εκτελεί τις εντολές της κυβέρνησης και οι εντολές της κυβέρνησης είναι να σβήσει το λιγνίτη για να καίει φυσικό αέριο. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Είστε... Άκουσα μάλιστα προχθές, ναι, πριν μερικές μέρες, τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ο λιγνίτης πέθανε και το μέλλον είναι στις πλωτές ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, οι πλωτές ανεμογεννήτριες που είναι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή βγάζουν ελάχιστα και πέρυσι το καλοκαίρι έδιναν το απόλυτο μηδέν. Όταν δεν φυσάει, δεν φυσάει πουθενά. Αυτές τις ώρες που μιλάμε ο άνεμος έχει αρχίσει να πέφτει και ξέρουμε από τα ομηρικά έπι ότι ο Αγαμέμνονας θυσίασε την Ιφηγένεια επειδή δεν φυσούσε. Εγκαταλείψαμε τα εστιοφόρα και τα έχουμε μόνο για αναψυχή και πήγαμε σε πλοία με μηχανές εσωτερικής καύσης επειδή ο άνεμος είναι αναξιόπιστος ως πηγή ενέργειας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα πάνε να το κάνουν στον ηλεκτρισμό, στην εξασφάλιση ηλεκτρισμού. Αλλά όταν δεν φυσάει, όταν εξαφανίζεται ο άνεμος, πρέπει να έχουμε θερμικά εργοστάσια για εφεδρεία. Και καταλήγουμε να πληρώνουμε τόσο για την ύπαρξη των αιωλικών, όσο και για την ύπαρξη των θερμικών εργοστασίων. Πληρώνουμε διπλά λεφτά, ενώ θα μας κόστησε φτηνότερα να έχουμε μόνο τα θερμικά εργοστάσια.
Θέλω να κλείσουμε, κύριε Κολοβέ, σήμερα ρωτώντας σας, με βάση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει μπει ως στρατηγική η λεγόμενη ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία. Αυτό απεφάνθη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα με το περιβάλλον που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε ενεργειακά, το μείγμα που έχουμε ενεργειακά, το ότι είμαστε κατά 90% εξαρτώμενοι ενεργειακά, ποιο θα ήταν, να το πω κι εγώ έτσι της μόδος, το σωστό κατά τη γνώμη σας μείγμα να πορευτούμε, ούτως ώστε ούτε τα νοικοκυριά να φτωχοποιούνται ενεργειακά, ούτε οι επιχειρήσεις να μην δίνονται να ανταπεξέλθουν και τελικά να αυτοακυρωνόμαστε ως χώρα? Κοιτάξτε, απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο σημαίνει εξάρτηση από το αμερικάνικο αέριο, διότι το αέριο χρειάζεται. Και από κάπου πρέπει να βρεθεί. Αν λοιπόν δεν θα έρθει από τη Ρωσία, θα πρέπει να έρθει από την Αμερική. Και το δικό μας, κύριε, που λέει και ο Πιτσιρικάς, το δικό μας, το φυσικό αέριο, ούτε το να τα κουμπίσει. Θα πρέπει να βρούμε ένα πολιτικό σύστημα που να αναλάβει να το εξορίξει. Μάλιστα. Ο Λιγνίτης μπορεί να παίξει μεταβατικά ρόλο, ρωτούν εδώ πολλοί. Στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να παίξει αν τον άφηναν. Ωστόσο, η κυβέρνηση φρόντισε να κλείσει ορυχεία και να διώξει σε θελούσια έξοδο το προσωπικό, το έμπειρο των ορυχείων. Και μόνο με εργολαβικό προσωπικό που βάζουν τα τελευταία χρόνια όλες, επί όλων των κυβερνήσεων, δεν μπορεί να γίνει εξόρυξη Λιγνίτη. Μπορεί να γίνει εξόρυξη των υπερκειμένων, των χωμάτων που βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κοίτασμα του Λιγνίτη, αλλά όχι η εξόρυξη των στρωμάτων του Λιγνίτη. Μάλιστα. Διότι δεν έχουν, οι εργολάβοι δεν έχουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο τον έχει η ΔΕΗ και είναι οι τεράστιοι καδοφόροι εξκαφείς που βγάζουν επί 50-60 χρόνια τον Λιγνίτη. Διώξαμε όμως, λέτε, το εξειδικευμένο προσωπικό. Τα καταφέραμε. Ακριβώς. Δύο σύντομες απαντήσεις σας παρακαλώ πριν σας αποχαιρετήσω. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Και τώρα, κύριε Κολοβέ, που στη Μελίτη απαλατρίωσαν ολόκληρα χωριά και ένα σωρό κόσμος επένδυσε σε χωματουργικά που δεν έχουν μέλλον, τι θα πούν, λέει, σε αυτούς τους ανθρώπους? Στη Μελίτη, από όσο ξέρω, δεν απαλατρίωσαν τα χωριά. Θα έπρεπε να απαλατρίωσουν τα χωριά και αυτό είναι κάτι που είχα παρουσιάσει και σε μεταλλευτικό συνέδριο του 2013 στη Μήλο για το πώς δεν ακολουθήθηκε η στρατηγική μελέτη εκμετάλλευσης του λιγνητουργείου εκεί της περιοχής που τροφοδοτεί τον ΑΕΣ Μελίτης και απλά περικύκλωσαν τρεις οικισμούς γύρω-γύρω τρώγοντας τα περιφερειακά κομμάτια του κοιτάσματος και αφήνοντας το κύριο κομμάτι του κοιτάσματος που βρίσκεται κάτω από τους οικισμούς ακριβώς επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν τη μετεγκατάσταση των οικισμών. Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα της Κάρμεν. Έχω μια απορία, λέει, κύριε Κολοβέ. Εντάξει, εμείς τα νοικοκυριά δεν δυνάμεθα να βρούμε έναν τρόπο αντίδραση. Ο παραγωγικός κόσμος της χώρας, που πλήττεται και αυτός με αυτούς τους λογαριασμούς, γιατί αφήνει το πολιτικό προσωπικό να τον εξοντώνει? Γιατί δεν ξεσηκώνονται οι επιχειρήσεις? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί δεν ξεσηκώνονται οι επιχειρήσεις και γιατί δεν ξεσηκώνεται και ο απλός πολίτης? Διότι ο απλός πολίτης πληρώνει και όλα αυτά περί επιδοτήσεων που δίνει η κυβέρνηση είναι δικά μας λεφτά, τα οποία θα μας καλέσει να τα πληρώσουμε με διάφορους άλλους τρόπους. Και ένας από τους τρόπους αυτούς είναι η τεράστια αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων που βλέπουμε αυτές τις μέρες, η οποία είναι εντελώς αδικαιολόγητη, γιατί η διεθνής τιμή του πετρελαίου βρίσκεται σε επίπεδα που ήταν στο 2011 με 2014. Σήμερα το Brent είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι, που τόσο ήταν και το 2012. Και το 2012 δεν θυμάμαι να είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,70. Δεν θυμάμαι να είχαμε τη βενζίνη, την αμόλυβδη στο 2,10. Συνεπώς εδώ υπάρχει τεράστια αύξηση της φορολογίας και με το ένα χέρι αρπάζει η κυβέρνηση και με το άλλο δίνει κάποιες επιδοτήσεις ψίχουλα, διότι πάλι καλούμαστε να πληρώσουμε αυξήσεις στους λογαριασμούς. Και λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, μα κύριε Κολοβέ, δεν έχετε υπόψη σας το πρώτο τεράστιο πλωτό πάρκο ανεμογεννητριών στη Σκωτία? Ούτε αυτό αντιμετωπίζει το θέμα? Όταν δεν φυσάει, δεν φυσάει. Τελεία. Ο φίλος που το ρωτάει να ανοίξει τα ομερικά έπι και να διαβάσει για τη θυσία της Ιφηγένειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κολοβέ, θα τα ξαναπούμε. Αν κρίνω εδώ από τους ακροατές, μάλλον έχετε πιάσει το μπαλμό της αγωνίας του κόσμου. Αυτό έχω να πω. Να συμπληρώσω μόνο για το φίλο σας που ρώτησε για τη Σκωτία, ότι πριν από μερικά χρόνια ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο James Cameron, είχε πάει στην Ισλανδία για να
διαπραγματευτεί την τοποθέτηση υποβρύχιου καλωδίου από την Ισλανδία στη Σκωτία για να παίρνει ρεύμα από τη γεωθερμία της Ισλανδίας για την Σκωτία. Διότι όσο και να φυσάει και στη Σκωτία, που φυσάει περισσότερο από το Αιγαίο και από τη Μαύρη Θάλασσα, πάλι ο άνεμος είναι μεταβλητός. Μπορεί να φυσάει τώρα πολύ, αλλά μερικές ώρες να φυσάει ελάχιστα. Και όταν φυσάει ελάχιστα, η οικονομία εξακολουθεί να χρειάζεται ρεύμα και πρέπει από κάπου αλλού να το βρει. Η οικονομία, γενικά οι παραγωγικές διαδικασίες θέλουν σταθερή ροή. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κολοβέ, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλή καλά. Καλή σας ημέρα και εσάς και στους ακροατές σας.